Καλησπέρα παιδιά, Check the Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το αποκορύφωμα τριών πακέτων που έχουν έρθει και είπα να τα ανοίξω σταδιακά, μια και ήρθαν το ένα μετά το άλλο. Σίγουρα έχετε προετοιμαστεί, οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Είναι κάτι το οποίο το περίμενα, το περίμενα πώς και πώς. Το αγόρασα από Gearbest γιατί την περίοδο που το βρήκα, έκανε 31 ευρώ στο Gearbest από eBay, είχε από 33 και πάνω. Οπότε θεώρησα, γιατί να μην το παραγγείλω από Gearbest, να το αγοράσω από το Gearbest, ώστε να πάρω και κάποια κουπόνια, κάποιου πόντου. Γιατί όταν αγοράζει, σου δίνει κάποια points, κάποια points ανάλογα με τα λεφτά που ξοδεύει, ώστε να μπορεί να έχει μια έκπτωση στι επόμενε αγορέ. Οπότε νομίζω ότι είμαι, και νομίζω ότι είμαι διπλά κερδισμένο με αυτό. Και όπω βλέπετε, χωρί περιστροφέ, το Raspberry Pi το 3. Η αλήθεια είναι ότι η συσκευασία είναι λε και την πάτησαν ελέφαντε. Ε, δεν μ' αρέσει η συσκευασία να σα πω έτσι όπω έχει γίνει. Ήθελα λίγο περισσότερη προσοχή, αλλά εντάξει, κινέζι είναι αυτή, δεν μπορεί να έχει πολλέ απαιτήσει. Υπάρχουν δύο μοντέλα από ό,τι είδα στο Gearbest. Είναι το αγγλικό, το οποίο και σα δείχνω εγώ. Είναι το ίδιο το μοντέλο English version, made in China φυσικά. Το οποίο θα το Model B, Raspberry Pi 3 Model B το οποίο θα το βρείτε και στο eBay και υπάρχει και άλλη μία εκδοχή, κινέζικη εκδοχή η οποία υστερεί κάποια κομμάτια από ό,τι είδα από ό,τι μπορούσα να καταλάβω με τα λίγα που ξέρω όπως είναι το Wi-Fi και το Bluetooth θες ξεχωριστούς αντάπτορες, είναι λίγο πιο οικονομικό αλλά για μένα δεν αξίζει νομίζω ότι αυτό εδώ αξίζει περισσότερο και πάμε να δούμε μέσα πως είναι περίμενα καιρό τώρα. Έχω προετοιμαστεί, έχω πάρει του φορτιστέ, έχω πάρει και θήκη για να το τακτοποιήσω και να το τοποθετήσω μέσα. Και ναι, έχει οδηγίες και στα κινέζικα και στα αγγλικά. Είναι πραγματικά το πιο τυπωσιακό μάνιουαλ, θα έλεγα. Σύντομο μάνιουαλ που έχω δει από Κινέζικο, κινέζικη αποστολή. Και αυτό προφανώς γιατί παίζει να είναι το ίδιο μοντέλο ή είναι το ίδιο μοντέλο που κυκλοφορεί και από Αγγλία. Τα διαδικαστικά πάνε στην άκρη. Και α δούμε την πλακέτα αυτή καθεαυτή. Σας λέω, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ γιατί θεώρησα ότι παίρνοντά το στα χέρια μου μαζί με το Arduino Kit θα ήταν μια υπερβολικά καλή αρχή να ξεκινήσω κάτι καινούριο όπω να πειραματιστώ. Ο σκοπό αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι να φτιάξω ένα retro pie, δηλαδή να περάσω ROM. Έχω δει το φίλο Δημήτρη σε βίντεο Evergamer. Τσεκάρετε πώ να περάσει πολλά λειτουργικά εδώ μέσα και retro pie, να το κάνει μια mini φορητή κονσόλα. Δεν αγόρασα το SNES το καινούριο, το Nintendo. Κονσολίτσα η μικρή τη Nintendo που έβγαλε Γιατί ήθελα να φτιάξω κάτι δικό μου Πολύ πιο χρήσιμο και πιο Στα μέτρα μου ε, Αυτό εδώ είναι Οπότε πάμε να δούμε τι έχει. Από τι αποτελείται. Ας ξεκινήσουμε από το κλασικό εύκολο κομμάτι πρώτα που είναι το κάτω μέρος της, ε, του chip. Εδώ πέρα βλέπουμε τον επεξεργαστή του. Βασικά, επεξεργαστή του συγγνώμη, είναι από την πάνω πλευρά. Από κάτω βλέπουμε έναν άλλον επεξεργαστή. Ελπίδα. Wow. Αυτό που ξεχωρίζει πιο πολύ είναι η υποδοχή για τη microSD. Εδώ πέρα μπαίνει microSD στην οποία φορτώνετε τα λειτουργικά σας. Βλέπουμε τέσσερις υποδοχές για να βιδωθεί είτε σε κάποια θήκη είτε σε κάποιο project που θέλετε. Τα υπόλοιπα είναι οι δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ας περάσουμε στο πάνω μέρος. Το πάνω μέρος έχει δύο υποδοχές. Η μία είναι για το display, προφανώς μπαίνει κάποιο ελεγκτής για οθόνη και εδώ πέρα είναι για κάμερα. Έχω δει οι Converters οι οποίοι μπαίνουν και μπορείς να το συνδέσεις σε VGA με τη μία Δηλαδή στο περνάνε για VGA Εδώ πέρα είναι το κύριο κομμάτι το στο οποίο συνδέσεις οτιδήποτε άλλο θες επάνω Όπως οθόνε, όπως οτιδήποτε χρειάζεσαι κυκλώματα Μπορείς να το συνδέσεις με Arduino, μπορείς να κάνεις 1002 Και εγώ σας είχα δείξει στις προάλλες αγόρασα αυτό εδώ το οποίο θα πάει από όσο καταλαβαίνω αν το κάνω σωστά θα ξαναδώ και όλα στις οδηγίες θα πάει εδώ πάνω προκειμένου να ξέρω τι κάνει το καθετή. σας λέω αυτό το αγόρασα ξεχωριστά και αυτό γιατί ήθελα να ξέρω τι γίνεται όχι ότι δεν μπορείτε να βρείτε κάτι σε pdf για να δείτε τι κάνει το καθετή. εδώ είναι ο επεξεργαστή του Broadcom, το chip, δεν τα ξέρω ακριβώς τα διαδικαστικά του τι είναι τι δεν είναι αλλά Τέλο πάντων, ελπίζω με τον καιρό και εγώ να τα μάθω. Αυτό είναι το unboxing ενό αρχάριου χρήστη, όπω καταλαβαίνετε, ο οποίο δεν έχει ιδέα και ξεκινάει τώρα σιγά σιγά. Αυτό εδώ είναι το audio out, HDMI, micro USB, από εδώ γίνεται η φόρτισή του. Εδώ συνδέεται με οθόνη HDMI και από αυτή την πλευρά, όπω βλέπετε, έχουμε τέσσερις USB θύρε και μία Ethernet. Έχει WiFi, έχει Bluetooth πάνω on board, το οποίο το καθιστά το υπέρτατο εργαλείο. Αυτό εδώ, όπω βλέπετε, είναι ένα μικρό υπολογιστή. Δεν έχει τόσο τρομερή επεξεργαστική ισχύ όπω τα PC που έχουμε στο σπίτι μα, αλλά μπορεί να κάνει υπερβολικά πολλά πράγματα. Μπορείτε να βάλετε το δικό σα λειτουργικό, κάποια έκδοση. Σηκώνει και εγώ τροποποιημένα βέβαια. Σηκώνει το RetroPie εκδόσει Linux ειδικέ. Σηκώνει στήμο, σηκώνει τι άλλο σηκώνει. Σηκώνει ακόμα να βάλουμε, σας είπα, και άλλα ε, Linux Pi, δεν θυμάμαι πως λέγονται, θέλει ψάξιμο βέβαια όλο το θέμα Επίσης μπορείτε να κάνετε διάφορα project με αυτό Νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσω κάτι καινούριο. εγώ σας λέω με προοπτική να φτιάξω ένα Retro Pi ώστε να τον συνδέω στον υπολογιστή και να μπορώ να έχω μέσα φορτωμένα χρώμα από διάφορα παιχνίδια του παρελθόντος και να μπορώ να τα χαίρομαι στο PC και όχι μόνο Και σε συνεργασία και με το Arduino αυτό ήτανε. Ε, να δω, να σα και τη θήκη να σα δείξω. Μισό λεπτό. Και η θήκη στην οποία θα μπει είναι αυτή εδώ. Να σα δείξω την είχα πάρει καιρό πριν. Αυτή την πήρα από eBay. Υπάρχει και στο Gearbest φυσικά. Ε, αλλά Εσεί μπορείτε να την βρείτε και από eBay, κάντε μια έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλέ θήκε. Μετά από συμβουλή του φίλου Δημήτρη, οι καλύτερε είναι αυτέ που ανοίγουν συνέχεια γιατί μπορεί να χρειαστεί να το βάλετε για να το βγάλετε πολλέ φορέ μέσα. Η συγκεκριμένη ξεκουμπώνει από πάνω, φεύγουν τα πλαϊνά και χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Να το ανοίξω κιόλα. Οπότε έρχεται το πάει μέσα, Αυτό ας το βγάλω. Και αφού ασφαλίσει. Αρκετά απλό, όπως βλέπετε είναι και ανοιχτό από πάνω, μπορείτε να βάλετε τις ψύκτρες σας επάνω, το ανεμιστηράκι σας. Βέβαια ο ανεμιστήρας που είχα πάρει δεν ταιριάζει σε αυτήν, μπορεί να χρειαστεί να πάρω κάποια άλλη, θα δούμε. Υπάρχει πληθώρα αθηκών, εγώ να σας πω την αλήθεια έχω μπανίσει μια αλουμινένια κάποια στιγμή παίζει να την αγοράσω γιατί κάνει και καλύτερη ε, παγωγή τη θερμότητας προς τα έξω οπότε ναι μάλλον κάπου προ τα εκεί θα πάω βλέπετε έχει το σύμβολο το βατόμουρο και κάπω έτσι ολοκληρώθηκε το setup βάζεις την ε, καρτούλα σου, το συνδέεις και είσαι έτοιμος με ένα μινι υπολογιστή χειρό. Επίση, στο πρόγραμμα είναι κάποια στιγμή να δω ανάλογα με το πώ θα πάει να αγοράσω και μια οθόνη η οποία κουμπώνει από πάνω και το μετατρέπει σε φορητή touch σε συσκευή, συν μια φορητή μπαταρία, συν συν συν, θα δούμε πώς θα πάει. Οι επιλογές είναι πάρα πολλέ για το συγκεκριμένο, μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως σας γουστάρετε. Αυτό εδώ ήταν και η θηκούλα μαζί, βλέπετε χάνεται στο άσπρο φόντο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και ναι, link θα βρείτε από την αγορά τη δικιά μου στο, στην περιγραφή κάτω. Όπως και link θα έχετε και από τη θήκη και από τα εξαρτήματα, καλώδια, φορτιστές κλπ. Που σε περίπτωση κάποιος θέλει να τα βρει ολοκληρωμένα όλα, να σας τα βάλω όλα τακτοποιημένα στην περιγραφή. Τα αγόρασα το συγκεκριμένο και τα αγόρασα το συγκεκριμένο, δεν μου το στείλει κανένα για να κάτσω να πειραματιστώ και να δοκιμάσω καινούργια πράγματα σε σχέση με στους υπολογιστέ. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing, κόστασε εδώ και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο καινούριο φρέσκο unboxing. Γεια σας παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα.